Δεύτερο λιγάκι για την οικονομία της συζήτησης, να εκφράσω κάποιους συνδυασμούς σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν για να απαντηθούν και για να γίνει ένας διάλογος παρουσία όλων. Καταρχήν, κάποιες επισημάνσεις και θα ήθελα τον κύριο Καλογύρου να τοποθετηθεί σε αυτά τα θέματα. Είδαμε ότι η καύση σύνολο των απορριμμάτων αναφέρθηκε ότι ένας τόνος καύση εξοικονομεί 7 τόνους λιγνίτη. Ένα τόνο λιγνίτη. Αντιπαραθέτω ότι ένας τόνος ανακύκλωσης χαρτιού εξοικονομεί 7 τόνους λιγνίτη. Ένας τόνος πλαστικού εξοικονομεί πολύ περισσότερο λιγνίτη. Αυτή ήταν η δικιά μας θέση που εκφράστηκε εχθές. Δεν αμφισβητούμε τα στοιχεία, απλώς εάν κάνεις ανακύκλωση, έχεις ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή εκμετάλλευση των ίδιων υλικών. Σε αυτό δεν έχω ακούσει κάποια αντίρρηση. Σε σχέση με τα ποσοστά, αναφέρθηκα κάποια ποσοστά από κάποιες πόλεις, αναφέρω τη Σιγκαπούρη, η οποία έχει 40% καύση και 8% ταφή. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα τέχνασμα. Αναφέρθηκε και από τον κύριο Καλογύρου ότι μετά την καύση των σκουπιδιών, που είναι 40% στη Σιγκαπούρη, μένει περίπου ένα 25% υπόλοιμα. Το οποίο συνήθως παγκοσμίως θάβεται. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές αξιοποίησης. Αυτό που θάβεται, δηλαδή το 25% στο 40% είναι 10%. Πρέπει να το προσθέσουμε στην ταφή. Δεν το προσθέτουμε και η ταφή παραμένει 8%, ενώ είναι 18%. Ο μόνος σίγουρος τρόπος για να έχεις ταφή είναι να κάνεις ενεργειακή αξιοποίηση. Το 25% ό,τι ανακτάς ενέργεια με καύση γίνεται υλικό το οποίο κατά βάση, γιατί έχει μεγάλο κόστος να το κάνουμε άλλες τεχνικές, πάει για ταφή. Και δεν ακούγεται το γεγονός ότι αυξάνουμε το ποσοστό της ταφής. Μικραίνει όμως, συμφωνώ, κατά 90%. Κατά βάρος όμως έχει αυτή την ταφή. Για το θέμα του συντελεστή του 65% συμφωνούμε ότι δεν είναι ακριβώς ενεργειακή αξιοποίηση, λάθος διαθήκον, συμφωνώ απόλυτα. Όμως, τα σύγχρονα εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης για να πετύχουν αυτό το 65% που σήμερα δεν το πετυχαίνουν αυτά που λειτουργούν, τα καινούργια θα αρχίσουν υποχρεωτικά να το πετυχαίνουν, αυξάνει πολύ περισσότερο το κόστος. Και πρέπει να το δούμε τι σημαίνει όχι για το εργοστάσιο που έγινε στη Γαλλία που έχει γίνει, το οποίο είναι δικιά τεχνολογία, πόσο θα είναι αυτό το παραπάνω κόστος στη χώρα μας, εάν γίνει. Για την υπτάμενη τέχνη, θέλω να πω ότι πράγματι μπορούμε να τη διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο. Είναι επικίνδυνο τοξικό, αλλά ξέρει πάρα πολύ το κόστος να την υλοποιήσουμε. Και δημιουργεί και εδώ μια διαστρέβλωση των στοιχείων ταφής. Όταν θα πάρεις το 3% της υπτάμενης τέφρας για να το τσιμεντώσεις ή να το υλοποιήσεις για να το θάψεις, ξέρετε πόσο τσιμέντο παραπάνω χρειάζεται αυτό το 3%. Χρειάζεται πολύ παραπάνω, μετά θάβεται. Άρα το ποσοστό συμμετοχής της καύσης στην ταφή αυξάνει διότι θάβεις και πολύτιμο τσιμέντο για να μπορέσεις να απαλλαγείς σωστά και περιβαλλοντικά από το 3% της υπτάμενης τέφρας. Σε σχέση με την Βιέννη, λιγάκι οι φωτογραφίες μας μπερδεύουν, δεν δείχνουν όλη την αλήθεια. Δείχθηκε το εργοστάσιο πολύ κοντά και μετά από πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης. Δεν είναι στο κέντρο της πόλης το εργοστάσιο, το έχω επισκεφτεί. Είναι σαν να λέμε στην Αθήνα, είναι στον Άγιο Στέφανο στο Κρυονέρι. Δεν είναι στην Ομόνοια, προφανώς. Είναι στο Κρυονέρι και μάλιστα πολύ πιο άρα επαρκημένη το σημείο που βρίσκεται το εργοστάσιο από τη Βιέννη. Αυτό δεν το λέω για άλλο λόγο. Έχω πάει και σε εργοστάσια σε πόλεις, καύσεις, που δεν είμαστε πολύ έτσι. Πολύ κοντά στην πόλη. Βέβαια βγάζουν διοξίδες, αλλά τα εργοστάσια χωροθετηθήκανε πριν από δεκαετίες που δεν ξέραμε τις διοξίδες και μετά δεν μπορούσαν να φύγουν. Αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα. Και η τελευταία για την καύση. Πολύ σωστά αναφέρθηκε το εργοστάσιο καύση στο Δουβλίνο, έκανε 10 χρόνια να γίνει. Εάν πάμε σε μια τέτοια τεχνολογία σήμερα, για πρώτη φορά, το πρώτο εργοστάσιο, πόσα χρόνια θέλει να γίνει στην Ελλάδα, άρα ποιο πρόβλημα θα μας λύσει άμεσο. Εάν δηλαδή επαναληφθεί μια ιστορία στην Πορτογαλία, είδαμε το θέμα με το ΕΜΑΚ στα Μιλιώσια. Έκανε 7 χρόνια να γίνει. Και πιλωτική λειτουργία, αλλά 30, ακόμα πιλωτική λειτουργία έχει. Είναι 1.200 τόνοι ονομαστική λειτουργία και δουλεύει με 300 τόνους σήμερα. Πιλωτικά δουλεύει ακόμα. Δηλαδή, ένα εργοστάσιο καύσης πόσα χρόνια θέλει να γίνει για να αρχίσει να αποδίδει πρακτικά. Έτσι, μήπως θέλει και εδώ πολλά χρόνια, άρα τελικά το πρόβλημά μας μετατίθεται για το μέλλον. Αυτό όσον αφορά την καύση, θα ήθελα να ακούσω κάποιες παρατηρήσεις. Σε σχέση με την αεριοποίηση, τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ακούσαμε για εργοστάσια καύσης και αναφέρθηκε ότι είναι 440 στην Ευρώπη. Ακούστηκε για εργοστάσια αναερόβια σκόνευσης και είδαμε ότι στην Ευρώπη είναι 200 εργοστάσια
και εξελίσσεται η τεχνολογία. Ακούσαμε ότι η κομποστοποίηση είναι στην Ευρώπη 2.200 εργοστάσια και αναπτύσσεται. Ακούμε για την αεροποίηση, ότι είναι μια μονάδα στο Ισραήλ η οποία και η πυρηνικά απόκτητα με μια απίστευτη ραδιενέργεια και λίγα σκουπίδια. Και ακούσαμε για άλλες δύο μονάδες οι οποίες δεν μας είπαν που είναι μυστικό, προφανώς έχει σχέση με ΝΑΤΟ, με στρατό κτλ. Είναι για πολύ ειδικά απόκτητα. Και βέβαια είδαμε κάποιες εικόνες του κύριου Ζήγλαρη για πιλωτικές μονάδες στην Ουγγαρία, για 10 τόνους στην Ουγγαρία κτλ. Αυτό είναι το επίπεδο της αεροποίησης σήμερα, η οποία δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί στο μέλλον να δώσει πολύ καλά δείγματα, θα το δούμε, αλλά αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκεται η αεροποίηση. Άρα λοιπόν το ότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο δεν μπορεί να αξιολογήσει πολύ καλά αυτή την τεχνολογία, νομίζω ότι οι δοκιμασμένες τεχνολογίες, αυτές που ανέφερα, έχουν δοκιμαστεί με κοινό, το αντίστοιχο επιστημονικό κοινό. Έχει περάσει από τα φίλτρα και από την διαβούλευση την επιστημονική πολύ εξειδικευμένο ανθρώπων για αρκετές δεκαετίες για να καταλήξει η Γερμανία, η Αμερική και όλοι οι προηγουμένος κόσμος ότι θα κάνουμε 400 σκάψεις, 2.200 κομποστοποιήσεις και 200 αναερόβες σχολεύσεις και μόνο δύο πιλωτικές. Ενδεχομένως να μιλάμε για μια νέα τεχνολογία υποσχόμενη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχετε σταριστεί ούτε στα κοστού και θα αναφερθώ, ούτε στο τεχνολογικό του αποτέλεσμα, διότι το να λέμε ότι δεν βγάζει διοξίνες, για παράδειγμα, εγώ έχω μια ένσταση. Διότι ξέρουμε ότι οι διοξίνες προφανώς δεν βγαίνουν στους 4.000 βαθμούς που λέει. Έχουν υποτίθεται καταστραφή σε εισαγωγικά. Αυτό είναι μία από τις μεθόδους καταστροφή των διοξινών και στα εργοστάσια καύσης. Αλλά όταν πάνε στο φουγγάρο και ανεβαίνουν να φύγουν οι 1.200 βαθμοί καυσαερίων αερίων που δεν έχουν διοξίνες ή έχουν απειροελάχιστους, ανεβαίνοντας πέφτει η θερμοκρασία και στους 700 με 800 βαθμούς ξαναδημιουργούνται στο φουγγάρο οι διοξίνες. Λιγότερες από ό,τι αν δεν κάνουν αυτή τη διεργασία καύσης τους, αλλά ξαναδημιουργούνται. Και έχω στοιχεία επιστημονικά που και στην αεροποίηση, όταν θα πάω να κάψεις το αέριο που παράγεται από την αεροποίηση στους καυστήρες, η θερμοκρασία, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, δεν το καίμε στους 1.200 βαθμούς, το καίμε στους 200, άρα κατεβαίνοντας περνάμε από το κρίσιμο εύρος θερμοκρασιών των 700-800 βαθμών και εκεί έχουμε διοξίνες. Πράγμα το οποίο μας διαβεβαίνει ο κύριος Τζέχναλης δεν έχουμε. Εγώ υποστηρίζω ότι μπορεί να έχουμε και άρα είναι ένα θέμα μιας επιστημονικής αντιπαράθεσης, όχι σε αυτή την αίθουσα όμως. Είναι και ούτε μία φορά. Θα πρέπει να γίνει, υπάρχει μια διαδικασία επιστημονικής αντιπαράθεσης και πρέπει να το δούμε σε μεγάλη κλίμακα να δουλεύει μια τέτοια μονάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μέτρηση και να δούμε βγάζει ή δεν βγάζει διοξίνη. Με ένα πιλωτικό δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Σε σχέση με τη φιλοσοφία τώρα της μεθόδου. Προσέξτε που είναι το λάθος στη φιλοσοφία καταρχήν. Ξεκινάω τη φιλοσοφία. Είδαμε ότι η αεροποίηση θέτει το πλαστικό. Γιατί λέει αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θέλετε το χαρτί γιατί δημιουργεί πρόβλημα στην αυτομηχανία και υπάρχει. Μα και τα μέταλλα που δεν τα θέλει η αεροποίηση και λέει βεβαίως να τα βγάλουμε και τα μέταλλα δημιουργούν ρήπανση. Είναι η δεύτερη παρουσία ή η δεύτερη παρουσία. Όχι, θέλω να τοποθετηθεί στα ζητήματα. Διότι είναι πολύ κρίσιμο για να δημιουργήσουμε μια απεσταλμένη άποψη τι πραγματικά συμβαίνει. Εκτός αν θέλουμε να ακούμε μαγικές τεχνολογίες χωρίς μια αντίθετη. Προσέξτε. Τα μέταλλα όταν πάνε στην καλλιεργία δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα δέχεται όμως η αεροποίηση. Δεν δέχεται να πάνε το χαρτί στην καλλιεργία. Πράγματι, όταν πάμε να ανακυκλώσουμε το χαρτί, δημιουργεί προβλήματα περιβαλλοντικά. Όμως δημιουργεί πολύ λιγότερα προβλήματα περιβαλλοντικά από το αν ξεκινήσουμε από την πρώτη ύλη που τα δέντρα. Εάν δεν ανακυκλώσουμε το χαρτί, επειδή ως ανθρώπινη κοινωνία θα χρειαζόμαστε χαρτί, ίσως και λιγότερο στον Ελλάδα, θα χρειαζόμαστε. Δηλαδή, τι προτείνει η αεροποίηση, να κόβουμε δέντρα. Σας θυμίζω το νησί στον Ελληνικό που έχει εγκαταληφθεί από τον πολιτισμό του και όταν το ανακάλυψε ο σύγχρονος άνθρωπος, είδε κάτι τεράστια γάλματα, χωρίς ανθρώπους, αποψηλωμένο. Αυτό το νησί ήταν ένα πυκνό δάσος που αποξηλώθηκε και μετά εγκαταλείφθηκε. Έτσι θέλουμε να συμπεριφερθούμε στη γη. Το ίδιο ισχύει και με στα πλαστικά. Εάν μακροπρόθεσμα υιοθετήσει η κοινωνία μας να πάμε στις τεχνολογίες καύσης αεροποίησης και μόνο, διότι είναι καλύτερες όπως αναφέρθηκε, τότε πραγματικά οι πρώτες μας ύλες τελειώσανε. Σε λίγες γενιές. Σε λίγες γενιές τελειώσανε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρώπη έχει βάλει την ιεραρχία πρόληψη,
ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και στο τέλος χαμηλά βάζει ενεργειακή αξιοποίηση. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργεί και οικονομικά προβλήματα και ο κ. Σύγχρονη δεν το κυλάει υπόψη του. Και ως επενδυτής θα έχει πρόβλημα και θέλω να το υποδείξω για να τοποθετηθεί. Πάμε λίγο στο κόστος. Δεν κατάλαβα, τα 55 ευρώ είναι μαζί με την απόσβεση. Αυτό διευκρινίστε το. Βέβαια το κόστος που αναφέρεται για 100.000 κατοίκους, 15-16 εκατομμύρια, μπορεί να πάει και 11 κτλ. Είναι ένα υψηλό κόστος, έτσι. Οι κομποστοποιήσεις όπως αναφέραμε είναι 4, 5, 6, 7 φορές χαμηλότερο το επενδυτικό κόστος. Όμως θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες οδηγίες και οι υποχρεώσεις της χώρας που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν εφευθεί η τεχνολογία που είναι σε αεροπλής. Διότι υπάρχει η υποχρέωση της Ελλάδος μέχρι το 2020 να έχουμε 50% ανακύκλωση του βαριού που η αεροπλής το θέλει, 50% ανακύκλωση του πλαστικού που η αεροπλής το θέλει και υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Άρα να βγουν από τα υλικά που σήμερα για να είναι πολύ αποδοτική αεροπλήση τα θέλει. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα και οικονομικό σε αυτή την τεχνολογία με βάση τις οδηγίες που να πιάσουν. Υπάρχει βέβαια και η οδηγία για τις συσκευασίες 62 με 1994 που μιλάμε για 60% ανακύκλωση συσκευασιών. Πιο πολύ από το μέσο όρο των οδηγών που ήρθε με την οδηγία 98. Αυτές οι οδηγίες της ανακύκλωσης πρέπει να τις πιάσουν. Άρα είναι υλικά που θα αφαιρεθούν υποχρεωτικά από τη μονάδα αεροπλής. Άρα τα οικονομικά διαφοροποιούνται πάρα πολύ προς το χειρότερο όπως καταλαβαίνουμε. Και αυτό το επισημαίνω, διότι ένας επενδυτής θα πρέπει να το είχε υπόψη του όταν το ανέφερε. Δεν μπορούν να μπουν όλα τα πλαστικά στην αεροποίηση, όλο το χαρτί κτλ. Και βέβαια και το οργανικό είναι υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πάρα πολύ με κομπόστ το οποίο θα επιστρέψουμε το οργανικό στη γη που έφυγε. Εάν το κάψουμε, θα το κάψουμε μία φορά αυτό το οργανικό. Εάν το επιστρέψουμε στη γη, δημιουργούμε τη βιωσιμότητα που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διηνεκές. Άρα οι τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης θα πρέπει να τις δούμε στο πλαίσιο των οδηγιών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να λέμε εγώ τα θέλω όλα και αυτά δεν είναι για μας η διαλογή στην πηγή. Δεν γίνονται στην Ελλάδα. Γίνονται και παραγίνονται στην Ελλάδα, ειδικά μάλιστα εάν υπάρξει μια πρόταση ότι όποιος φέρνει προδιαλεγμένο οργανικό θα πληρώνει λιγότερο για τη διαχείρισή του γιατί είναι μικρότερο το κόστος και όποιος το φέρνει σύμπτω, δήμος, θα πληρώνει περισσότερο. Άρα αμέσως δημιουργούνται τα κίνητρα στους δήμους να κάνουν προδιαλογή για να πληρώσουν λιγότερο. Αυτές τις παρατηρήσεις πραγματικά θα ήθελα να ακούσω. Δεν παίρνω στην ουσία της τεχνολογίας, την ξέρω την τεχνολογία, αλλά το μόνο που θέλω να πω ήταν μία μαύρη τρύπα. Διότι πραγματικά η κάψη όταν ξεκίνησε ήταν μία τέτοια παρουσίαση αντιπλήρου που έγινε εδώ για την αεροποίηση, αλλά όταν πήγαν εφαρμοσία μεγάλη κλίμακα, απίστευτα προβλήματα. Απίστευτα, οι διοξίδες δεν ξέρανε. Και βέβαια εξελισσόταν στην επιστημονική κοινότητα η εξέλιξη της τεχνολογίας της κάψης για να φτάσει σήμερα να είναι στο επίπεδο να μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε ένα μακρύ δρόμο για την αεροποίηση ακόμα, τον οποίο βεβαίως επιστημονικά θα τον καλύψουμε για να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα. Αποτέλεσμα. Εγώ θέλω καταρχήν να σταθώ στους ορισμούς. Έχει μεγάλη σημασία να κρυμονοούμε. Επειδή καταγράφεται η συζήτηση και από την τηλεόραση και καλύτερα καταγράφεται. Και θα παρακαλέσω να διορθώσουμε όπου είναι λάθος. Η κομποστοποίηση είναι πάντα αερόβια. Ο ορισμός αερόβια κομποστοποίηση είναι λάθος, είναι πλεονασμός. Αερόβια κομποστοποίηση, όπως και είναι λάθος η αναερόβια κομποστοποίηση. Είναι λάθος και αυτό. Η αναερόβια λέγεται αναερόβια χώρευσης. Εάν κάνουμε κόμποστ και το υπόλοιπο, τότε προσθέτουμε συν κομποστοποίηση του υπολείμματος. Έχει μεγάλη σημασία για τους ορισμούς, γιατί εχθές εγώ είπα και επιμένω ότι πρέπει να γίνει μια αρχή, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, η Λακωνία είναι στο κόκκινο, πρέπει να γίνει μια αρχή και επιμένω πολύ σύντομα γιατί μετά στο κοινό τραπέζι θα έχω αρκετά θέματα να συζητήσουμε ότι πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα, δεν υπάρχει χρόνος. Οπωσδοποίηση πρώτον της λάσπης του βιολογικού καθαρισμού. Δεύτερον, μαζί ή χώρια των κλαδεμάτων.
και άλλων οργανικών ρευμάτων, οργανικών απολύτων, τα οποία συγκεντρώνονται και είναι διαχωρισμένα. Και χθες είπα παραδείγματα, απόκτητα λαϊκών αγορών. Ο κόσμος που συγκεντρώνει ο Δήμος. Το καταθέτω σαν άμεση και είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου, σαν άμεση ενέργεια που πρέπει να ξεκινήσει και μετά στο στρογγυλό τραπέζι θα αναφερθούμε περισσότερο. Κύριος Νικολάου. Ναι, προς τον κύριο Καλογύρη. Όνομα και ιδιότητα σας παρακαλώ πολύ, για να γράψουμε τον... Νικολάου Γιώργος Μηχανολόγου. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Όσον αφορά, υπήρξε μία πρόταση για την Πελοπόννησο για μία μονάδα καύσης 200.000 τόνων. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο θα είναι κατ' εκτίμηση το κόστος επένδυσης και το κόστος λειτουργίας ανατών. Και δεύτερον, από τις 440 μονάδες κάθε... Τελευταία διετία. Αν έχουμε δηλαδή έναν αριθμό. Και τρίτον, πόσες μονάδες καύσης προβλέπονται να γίνουν στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Κύριος Πενέζης. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλογύρου, όσον αφορά για τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται εργοστάσια. Όνομα και ιδιότητα. Πενέζης Ευθύμιος Αγρότης. Πενέζης Ευθύμιος Αγρότης. Αγρότης, ωραία. Τα φίλτρα όταν λίγο, πού πηγαίνουν, γιατί ξέρω ότι έχουν μεγάλο όγκο τα φίλτρα που χρησιμοποιούν τα εργοστάσια. Ναι, έχουν όγκο για να απορροφήσουν όλα αυτά. Επίσης, στον πίνακα που μας δείξατε πριν στις αρχές, είπατε ότι η Γερμανία είναι από τις χώρες που βγαίνουν πολύ μικρομένως πολεμάτων στα χιτά, αλλά μας δείξατε όμως ότι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι οι πρώτες χώρες που ομποστοποίηση και ανακύκλωση στην Ευρώπη με 66%. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και στον κύριο Ζήκμαν, για πώς με κάλυψε ο κύριος Κίτσος, είναι προτιμότερο πιστεύω να μην κόβουμε δέντρα ή να κάνουμε εξόρυξη λοιπόν για να κατασκευάσουμε αλουμίνια ή σίδερα σιδερένια κουτάκια για Βρυξέλλες. Να κάνουμε ανακύκλωση είναι προτιμότερο. Πιστεύω και με το πλησία σα με το δώσα, αλλά αφορά μόνο υλικά που δεν ανακυκλώνονται, δηλαδή ρούχα, παπούτσια και στρώματα. Αυτό που να χρησιμοποιήσουμε στη μέθοδο πιστεύω τώρα για να μην κάνουμε σπατάλη άλλων υλικών που ανακυκλώνονται. Ευχαριστώ για τις ωραίες ερωτήσεις που θέσατε, ώστε να υπάρχει και δυνατότητα ενός υποδομητικού διαλόγου. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κυρκίτσο. Όσον αφορά το κόστο, όσον αφορά το ένα, αυτό, το, ότι ένα τόνος καιόμενο απορρίμματος εξοικονομεί ένα τόνο λιγνίτη, συμφωνώ σε αυτό. Στο χαρτί είπατε 1:7. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά θέλω λίγο να αναλύσω εδώ, σε αυτή την ερώτηση που θέσατε, ότι δεν έχετε αναλύσει, έχω στοιχεία εκείνη στη διάθεσή σας και δεν το έχετε, ποτέ δεν το λέτε αυτό, ότι το κόστος ανακύκλωσης, το συνολικό κόστος, βάζοντας και τη συλλογή στην ανακύκλωση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί και στο ΝΟΤΑ, μείζον Θεσσαλονίκη, φτάνει 493 ευρώ τον τόνο. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα, ποτέ δεν συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Αναφέρουμε κάποια νούμερα και προσπαθούμε να πούμε εδώ είμαστε λίγο πιο οικονομικοί, εδώ πιο ακριβοί. Αυτό το νούμερο είναι στη διάθεση. Ευχαριστώ να το στείλω σε εσάς και σε όλους τους ακροατές εδώ της ημερίδας. Έχουμε κόστη που φτάνουν τα 393 ευρώ τον τόνο. Όλο το κόστος. Έτσι, από τη στιγμή που θα γίνει η ανακύκλωση. Από τη στιγμή, στη διάθεσή σας να το στείλω αυτό το πράγμα. Έτσι. Πάμε τώρα. Εγώ δεσμεύομαι να σας το στείλω. Να σας το στείλω και ενώπιον και των ακροατών. Εσείς είστε ότι αντικαθιστά και... διαχείριση απορριμμάτων των Δήμων που έχουν ένα κόστος 200 ευρώ τον τόνο και οι Δήμοι που κάνουν μπλε κάρτους δεν τους αυξάνει το κόστος. Τους μειώνει το κόστος διαχείρισης ο μπλε κάρτους. Και ταυτόχρονα διαχειρίζονται ότι άρα το κόστος αποκομιδής έτσι κι αλλιώς γίνεται ως σκουπίδι. Αν το κάνεις ανακύκλωση προσθέτει και αυτό το κόστος. Μα το είχαμε αυτό το κόστος. Αυτό το λέω, γιατί πρέπει να το λάβετε αυτό υπόψη όταν λέτε ότι εξοικονομούμε 7 τόνους από το χαρτί. Γι' αυτό το λέω. Πάμε στη Σιγκαπούρη. Είναι ωραίο το ερώτημά σας. Στη Σιγκαπούρη είναι 8% το υπόλοιμα σε χυτή και 40% η καύση. Και το μεγαλύτερο ποσοστό, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, αν σε κάποια νούμερα κάποιες από τις χώρες, μπορώ να το πω και ξεκάθαρα, έως και παραπλανητικά έχουν δώσει κάποιο στοιχείο και δεν λαμβάνουν υπόψη τι από την ΤΕΦΡΑ πυθμένα έχει πάει ξανά στο χιτή, αυτό είναι κακό, συμφωνώ. Ειδικά όμως για τη Σιγκαπούρη, επειδή το γνωρίζω, το μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται ως, από την ΤΕΦΡΑ πυθμένα που είναι αδρανές,
ως υπόβαση δομικού υλικού στην οδοπία. Άρα δεν υφίσταται αυτό. Το 8% είναι το υπόλοιπο στο χιτή. Πάμε τώρα στο αρένα μεγαλύτερο 0,65. Νομίζω σε αυτό συμφωνήσαμε απόλυτα. Αυτό που είπατε για το κόστος. Η καινούργια αυτή μονάδα που λειτουργεί δύο και λίγες μέρες στην Ιρλανδία λειτουργεί με boiler 400 βαθμούς 40 bar. Ένα συμβατικό σύστημα καύσης δηλαδή. Αυτό εδώ κόστος μεγαλύτερο δεν έχουμε. Εάν όμως πράγματι όπως στην Άπολη χρησιμοποιούμε 500 βαθμούς Κελσίου και 90 bar, εκεί έχουμε ένα περίπου 10% μεγαλύτερο κόστος επένδυσης. Είμαστε νότια χώρα, δηλαδή κρυώνεται τη ζέστη. Όχι, όχι, σε αυτό θα διαφωνήσω μαζί σας κύριε Κυρκίζο, διότι μιλάμε στην Ιρλανδία. Η Ιρλανδία δεν είναι Αγγλία, έχει άλλο κλίμα. Η Ιρλανδία έχει αποκλειστική ηλεκτροπαραγωγή. Το R1 είναι λίγο δύσκολο πράγματι τεχνικά, δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι χημικοί μηχανικοί στην αίθουσα, να επιτευχθεί το 0,65 όταν έχουμε αποκλειστική ηλεκτροπαραγωγή. Είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί όταν έχουμε συμπαραγωγή. Συμφωνώ μαζί σας σε αυτό. Επαναλαμβάνω όμως, η μονάδα στο Δουβλίνο είναι αποκλειστική ηλεκτροπαραγωγή. Και με 400 βαθμούς 40 μπαρ, ένα συμβατικό δηλαδή σύστημα καύσης, επιτυχάνει αρένα μεγαλύτερο του 0,65. Πάμε στην υπτάμενη τέφρα. Θα πω το παράδειγμα του Λίπορ, μια που το έδειξα και το θυμάμαι κιόλας. Πράγματι, όταν έχουμε στερεοποίηση με τσιμέντο, ρίχνουμε και τσιμέντο. Δηλαδή, η αναλογία είναι περίπου λίγο λιγότερο από 1:1. Δηλαδή, το 3% υπτάμενη τέφρα θα ρίξουμε και τσιμέντο και θα έχουμε ένα 6%. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας, δεν διαφωνώ. Ίσως δεν το ανέλησα. Αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό, το αντιλαμβάνεστε. Η αναλογία είναι 1:1. Άρα δεν είναι 3. Πάμε στη Βιέννη. Η Βιέννη, επειδή την έχω επισκεφθεί και εγώ, δεν είπα ότι είναι μέσα στο Σύνταγμα, αλλά είναι πάρα πολύ κεντρική. Είναι δίπλα από το δρόμο και απέναντι από το μετρό. Είναι απέναντι από το μετρό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό το σχόλιο δεν χρειάζεται. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες μονάδες, το είπατε και εσείς, που είναι μέσα στο κέντρο των πόλεων. Η Φραγκφούρτη, για την οποία ακούσαμε και από τον κύριο Κανακόπουλο τόσο ωραία χθες για την κομποστοποίηση, έχει μονάδα που είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Οι πράσινες πρωτεύουσες, όπου υπάρχουν και εκεί πολλές οικολογικές οργανώσεις, το Χόλμη, Κοπεχάγη, εφαρμόζουν ανακύκλωση καύσης μέσα στο κέντρο των πόλεων. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τη χωροθέτηση. Υπάρχουν και μέσα στο κέντρο των πόλεων, υπάρχουν και εκτός. Και επίσης την τελευταία δεκαετία. Θα απαντήσω και στο ερώτημα που θέσατε, ναι, μια που το θυμήθηκα τώρα. Την τελευταία δεκαετία, αυτό σας το λέω με 1000% σιγουριά, γιατί έχω και όλα τα στοιχεία, τελευταία μόνο δεκαετία έχουν χτιστεί οι 120 από τις 435 μονάδες καύσης. Οι 15 περίπου, αν θυμάμαι καλά απ' έξω, μόνο την τελευταία διετία. Έτσι, μόνο την τελευταία διετία. Αυτά είναι τα στοιχεία. Στη διάθεσή σας να τα καταθέσω τα στοιχεία αυτά. Να μην για το Δουβλίνο, για τα 10 χρόνια βέβαια. Εγώ το είπα σε ένα πραγματικό παράδειγμα. Σκεφτήκανε πριν 10 χρόνια δήμαρχοι εκεί να κάνουν μονάδα καύσης. Κάνε διαβούλευση, όπως πολύ ωραία έκανε αυτή η πρωτοβουλία χθες και σήμερα ο δήμαρχος εδώ, με όλο τον κόσμο. Υπήρχαν αντιρρήσεις αρχικά. Όλη η διαδικασία μαζί με την αδειοδότηση, δεν το ξέραν κιόλας, ήταν η πρώτη μονάδα. Μαζί με την αδειοδότηση πήρε 10 χρόνια. Πράγματι, σε αυτό συμφωνώ με τον κύριο Κυρκίζο. Η καύση θέλει τον χρόνο της. Και αν δεν υπάρχει κοινωνική αποδοχή, δεν θα γίνει. Επομένως, για αυτό που λέτε, πόσες μονάδες θα γίνουν στην Ελλάδα, νομίζω δεν είμαι αρμόδιος να το πω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με βάση τον υφιστάμενο πεσδά από ό,τι άκουσα χθες από τον Ανδρέα τον Λουκάτο, προβλέπεται και αποτέφρωση. Έτσι, τώρα, αν θα γίνει, όχι, δεν είμαι αρμόδιος να απαντήσω. Και νομίζω προβλέπεται και στην Αττική. Τώρα, αν θέλετε να πείτε τεχνικά, μήπως θέλετε να ρωτήσετε πόσες μονάδες σηκώνει η Ελλάδα. Μήπως... Θέλω... Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω αν θα γίνει μία στην Αττική, τώρα στην Πελοπόννησο δεν ξέρω αν θα γίνει, μία στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Ελλάδα σηκώνει 4-5 μονάδες το πολύ. Αν θέλετε, σε τονάζ, σε συνεργασία με ανακύκλωση, κομποστοποίηση, τις υπόλοιπες τεχνολογίες, έτσι. Τώρα, αυτό βέβαια δεν είναι δική μου απόφαση προφανώς. Και προβλέπεται στους πεσδά Αττικής πλέον, δεν εξαιρείται απευθείας καύση και της Πελοποννήσου, έτσι είναι και προβλέψιμο. Ναι. Στον περιφερειακό δεν σπελοποιήσεις προβλέπονται ίσως δύο, νομίζω, στις δύο διαχειριστικές. Όχι, στις υπόλοιπες, σας το λέω με σιγουριά, για τους ξένους περιφερειακούς, δεν προβλέπεται. Προβλέπεται μηχανική βιολογική επεξεργασία. Αν αυτό είναι το ερώτημά σας, τι θα κάνουμε μετά το SRF και έμεσα αυτό είναι καύση, σε αυτό συμφωνώ. Αλλά απευθείας καύση στους λοιπούς περιφερειακούς σχεδιασμούς δεν προβλέπεται. Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Πελοπόννησο, είχε γίνει και μια πρόταση στην Ρόδο, Αναντισιά, μέχρι εκεί. Και υπάρχουν και σκέψεις για την αναλογική Μακεδονία Θράκη. Έτσι, λέει περίπου 4-5 μονάδες. 5-6 έτσι να ακουστεί. Τώρα, το τι θα γίνει, να δούμε.
Τώρα, ένα άλλο, όσον αφορά μια άλλη ωραία ερώτηση, το κόστος επένδυσης για 200.000 ευρώ το χρόνο. Εκτίμηση είναι ότι θα είναι περίπου 400 ευρώ ανά τόνο, γύρω στα 80 εκατομμύρια. Περίπου έτσι. Για μια μονάδα δηλαδή 200.000 τόνους το χρόνο, όπως αυτή που χτίστηκε, θα είναι 80 έως και 100 εκατομμύρια. Έτσι εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ας δώσω καλύτερα ένα εύρος για να είμαστε και ακριβείς σε αυτά που λέμε, να μην δίνουμε μια fixed price. Το gate fee θα κυμανθεί γύρω στα 70 με 75 ευρώ τον τόνο. Για μια τέτοια μονάδα. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι, μισό λεπτάκι. Όχι, ρώτησε και κάποιος άλλος κύριος για τα φίλτρα. Για τα φίλτρα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Πού πηγαίνουν τα φίλτρα, τελειώνει η δουλειά του φίλτρου, έχουμε μια λύση στο φίλτρο. Πού πηγαίνει. Εννοείται το στερεό κατάλοιπο που μένει κλπ. Αυτό είναι υπτάμενη. Μονάδα, το έργο. Η μονάδα, κοιτάξτε, υπάρχουν αντικαταστάσεις, διρρήσεις. Αυτό έχει ένα χρόνο ζωής 25 χρόνια, όπως όλο το εργοστάσιο. Τώρα, υπάρχει επιμέρους βέβαια αλλαγή, έτσι. Υπάρχει συντήρηση και ανανέωση. Έτσι, δεν ξέρω, αυτό ρωτήσατε. Προφανώς έχετε επισκεφθεί κάποια φίλτρα της ΔΕΗ που είναι λίγο διαφορετικά στην Κοζάνη. Βεβαίως. Αυτό διαχειρίζεται σαν επικίνδυνο απόβλητο. Από εκεί και μετά, βεβαίως. Είναι ένα επικίνδυνο απόβλητο που διαχειρίζεται. Αλλά σας εξήγησα πριν ποιοι είναι οι τρόποι διαχείρισης των επικινδύνων, της υπτάμενης τέφρας δηλαδή ουσιαστικά, και των υπολοιμάτων που προκύπτουν από το σύστημα χημικού καθαρισμού καυσαερίων. Αυτό λέτε. Διαχειρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Και σας έρθει στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, με τσιμέντο 3-3% γίνεται αδρανοποίηση και το αδρανοποιημένο αυτό πηγαίνει σε ειδική κυψέλη του χώρου γενομικής δαφής υπολοιμάτων. Έτσι, η καύση δεν εξαφανίζεται στο σκουπίδι. Έχει, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος το όνομα. Μάριος. Ναι, ο Μάριος, η καύση έχει κάποιο υπόλοιπο. Έτσι, είναι 20-25% ετέθρα πυθμένα και 3-5% υπτάμενη. Η οποία όμως διαχειρίζεται. Και επίσης να πω ένα τελευταίο, ελπίζω να μην ξέχασα κάποια ερώτηση, ότι θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας, νομίζω το είπατε εσείς, δεν θυμάμαι. Ναι. Δεν έχουν σταματήσει τα εργοστάσια. Υπάρχει και μια ανάπτυξη, και αν θέλετε μια συνέχεια στην ερώτησή σας. 100 μονάδες καύσης έχουν κατασκευαστεί μόνο στην Ευρώπη την 120 περίπου τελευταία δεκαετία, περίπου 15 τελευταία διετία, και υπάρχει ένα πρόγραμμα την επόμενη 7 ετία για περίπου 100 εργοστάσια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου τέθηκαν κάποια ερωτήματα τα οποία μάλλον δεν καταλάβατε τι σας είπα, αλλά δεν πειράζει γιατί είναι κάτι πραγματικά καινούριο. Και δεν είχα και την απέτηση να το καταλάβετε αμέσως. Πάντως θέλω να σας πω ότι η μέθοδος μας δεν θα ερημοποιήσει τον πλανήτη και ότι αν δεν θέλετε να κόβετε τα δέντρα και να τα φτιάχνετε χαρτιά, εμείς σας λέμε ότι θα έχει μέσα μονάδα διαλογής η οποία θα μπορεί να σας βγάζει από μέσα ό,τι θέλετε. Θέλετε να βγάλετε και το χαρτί, πάρτε το. Εμείς δεν είπαμε ότι είναι απαραίτητο να πάρουμε το χαρτί. Δεν αλλάζει καθόλου το κόστος. Αντιθέτως, το κόστος πάει παρακάτω. Γιατί μία μονάδα που δεν θα πάρει το χαρτί θα στοιχήσει λιγότερο. Γιατί θα την κάνουμε λιγότερης δυναμικότητας. Ανά τόνο θα στοιχήσει παραπάνω. Όχι, δεν θα στοιχήσει παραπάνω. Επιτρέψτε μας να ξέρουμε την τεχνολογία μας καλύτερα από εσάς. Δεν ανατρέπουμε τίποτα. Μην προσπαθείτε. Δεν ανατρέπουμε τίποτα. Εμείς σας λέμε ότι ό,τι θέλετε να βγάλετε από εκεί μέσα, αφού τόσο πολύ αγαπάτε τον πλανήτη και τα δέντρα. Βλέπω όμως ότι έχετε πολλά χαρτιά δίπλα σας. Δεν έχω τίποτα από χαρτί. Τα πηγαίνετε για ανακύκλωση. Δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα είχατε καθόλου. Ίσως, αλλά κάποια ανάγκη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μπορείτε να τα βγάλετε τα χαρτιά χωρίς να αλλάξει τίποτα. Και όχι μόνο τα χαρτιά, αν θέλετε μπορείτε να βγάλετε και τα ξύλα. Εμείς σας δίνουμε μία μονάδα διαλογής, η οποία είναι κουμπωμένη επάνω στη μονάδα, είναι αυτόματη, δεν έχει χέρια, δεν έχει τίποτα, που αρκεί να την πείτε τι θέλετε να βγάλετε από μέσα. Μπορείτε να τα βγάλετε και όλα, να τα κρατήσετε όλα. Και μετά, με τι θα δουλέψετε. Να δουλέψετε με τα μη ανακυκλώσιμα. Να πάρετε τα RDF αυτά που δεν θα μπορούν να τα κάνουν τίποτα. Όμως, θα σας πω κάτι άλλο. Θα βγάλει περισσότερα λεφτά, έτσι. Γιατί το RDF δεν θα το πάρεις με 30 ευρώ τον τόνο. Γιατί το νοσοκομιακό απόβλητο δεν θα το πάρεις με 30 ευρώ τον τόνο, θα πάρεις περισσότερα. Αλλά εγώ σας λέω εκ των προτέρων, όπου δοκιμάστηκε αυτό το πράγμα, τελικά πήρε και τα χαρτιά. Γιατί και όλα τα χαρτιά δεν είναι ανακυκλώσιμα. Εμείς δεν λέμε αυτά που είναι ανακυκλώσιμα να πάνε να κάνουν ανακύκλωση. Μα είμαστε υπέρ της ανακύκλωσης. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η μονάδα μας
υποχρεωτικά συνοδεύεται από μία μονάδα αυτομάτου διαλογής, η οποία σας επιτρέπει, σας το ξαναλέω, να βγάλετε. Τώρα, είπατε ότι δεν θέλουμε τα ανόργανα. Δεν είπαμε εμείς ότι δεν τα θέλουμε. Αν δεν έχετε τι να τα κάνετε τα μέταλλα, αφήστε τα να πάρουμε στον αντιδραστήρα. Θα γίνουν αυτό το πραγματάκι, αυτός ο ψηδιανός. Εμείς δεν σας είπαμε ότι θέλουμε εκείνο ή δεν θέλουμε τ' άλλο. Ό,τι θέλετε εσείς το στέλνετε στον αντιδραστήρα, ό,τι θέλετε το κρατάτε.